Καλημέρα σε όλους. Στην αυγή μιας νέας προσπάθειας για τις πόλεις μας και τους πολίτες της, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση και σας ευχαριστούμε εκ μέρους όλου του συνδυασμού Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Νέα Σμύρνη Ποιότητα Ζωής για τη σημερινή σας παρουσία. Σήμερα ξεκινάμε επίσημα τον αγώνα μας για τις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2019. Δύναμη και στήριγμά μας όπως πάντα εσείς. Πηγή έμπνευσής μας εσείς. Εφαλτήριο μάχης εσείς. Μια ζεστή αγκαλιά που μέσα της μεγαλώσαμε με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας. Χωρίς χρήσματα, χωρίς κόμματα, με μόνο εφόδιο τη δουλειά μας τόσα χρόνια στο Δήμο. Σας καλούμε να μας πάρετε από το χέρι και να περπατήσουμε μαζί μέχρι τη νίκη στις δημοτικές εκλογές. Και τώρα, καλώς στο βήμα, τον άνθρωπο που αποτελεί πηγή έμπνευσης της δικής μου ζωής, που μου δίνει όραμα, και που με έμαθε να προτάσω έναντι κάθε κόστους τον κώδικα αξιών μου, την ηθική και τη φιλία. Τον επικεφαλής Γιώργο Κουτελάκη. Έτσι όπως προσπαθούσα να αποτυπώσω στο χαρτί και να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου για αυτά που θα ήθελα να σας πω, μου ήρθε στο μυαλό, έτσι στην ψυχή, ένα τραγούδι ενός νεοσμυρνιού πολύ σημαντικού και φίλου τραγουδοποιού, του Νίκου του Πορτοκάλωγλου. Αυτό το τραγούδι του Νίκου λέει: ό,τι δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Με κάνει πιο ζωντανό. Όλα θα αλλάξουν ξανά και θα κερδίσεις τη ζαριά. Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουν φωτιά τα όνειρά μας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σας λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσαν να μας σκοτώσουν, όσο κι αν το επιδίωξαν με τρόπο ανίκιο. Εμείς να είμαστε πάλι εδώ, στη δημόσια σκηνή της πόλης, όχι σαν μια ξεκούρδιστη κιθάρα, αλλά σαν ένα ροκ συγκρότημα. Να τη λοιπόν η παράταξή μας, ξανά εδώ μπροστά σας, ξεπετιέται, και αυτή τη φορά, πιστέψτε με, είναι πιο αντριωμένη, πιο θεργεμένη, είναι έτοιμη να καμακώσει το τέρας της ιδιοτέλειας, της υποκρισίας και της προδοσίας, με το καμάκι των αξιών του ήθους και της ευπρέπειας, για να λάμψει, αυτός είναι ο στόχος μας, στην πόλη και πάλι ο νοητός ήλιος της πολιτικής δικαιοσύνης, της διαφάνειας, της καθαρότητας και της εντυμότητας. Ελάτε μαζί λοιπόν, φίλοι και φίλες, να γυρίσουμε τον τροχό αυτής της πόλης και να ξαναβάλουμε φωτιά στα όνειρά της και στα όνειρά μας, τα δικά μας και τα δικά σας. Ελάτε με αυτό το συνδυασμό. Ελάτε να το κάνουμε μαζί. Αυτός ο συνδυασμός είναι ένας συνδυασμός που από ό,τι φαίνεται είναι από σκληρό μέταλλο. Είναι σφυριλατημένο σε καλό αμόνι. Γι' αυτό κιόλας αντέχει στο χρόνο, αντέχει στα χτυπήματα, αντέχει στις μπαμπεσιές και αντέχει και στις προδοσίες. Και είναι εδώ πάλι σήμερα μπροστά σας, ζωντανός, σφριγυλός, όριμος αλλά ταυτόχρονα και νεανικός,
έτοιμος όσο ποτέ, με πρόγραμμα, με σχέδιο, αλλά και με κάτι άλλο. Κάτι άλλο που πρέπει να το εκτιμήσετε πολύ, ίσως είναι πιο σημαντικό απ' όλα. Έχουμε όλοι μας μια διαβολεμένη όρεξη για να παλέψουμε για την επίλυση των προβλημάτων αυτής της πόλης. Κι αν εμείς λοιπόν είμαστε όλα αυτά, είναι αλήθεια ότι δεν θα τα μπορούσαμε όλα αυτά χωρίς να έχουμε από μόνοι μας, χωρίς να έχουμε εσάς για να μας ζεσταίνει η εμπιστοσύνη σας, εσάς για να μας κανακεύει η εκτίμησή σας, εσάς για να μας συντηρεί και να μας φροντίζει η διαχρονική σας αγάπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, φίλοι και φίλες, όλους εσάς που αποφασίσατε ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό να το ξοδέψετε, ανταποκρινόμενοι στη δική σας πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε από βάθος ψυχής για την παρουσία σας. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα περισσότερο από αυτό. Για όλα τα παραπάνω που σας είπα ότι μας προσφέρατε απλόχερα σε αυτή μας την πορεία, και αυτά που μας προσφέρατε ήταν ειλικρινά πολύτιμα εφόδια ζωής. Έτσι τα νιώσαμε και έτσι μας συντροφεύουν, μας συντρόφευσαν και μας συντροφεύουν από τότε που ήμασταν στους πρόποδες της προσπάθειάς μας, μέχρι τότε που βρεθήκαμε στην κορυφή, αλλά και που όταν πέσαμε από την κορυφή, εσείς ήσασταν εκεί για να μας στηρίξετε, για να μας δυναμώσετε, και ανταποκρινόμενοι σε αυτή τη θέλησή σας, είμαστε εδώ για να σας πούμε ότι μαζί σας θα διεκδικήσουμε και πάλι τη Δημοτική Αρχή της πόλης. Θα τη διεκδικήσουμε εξ ονόματός σας. Ποιας πόλης? Της πόλης που λατρεύουμε και της πόλης που εσείς όλοι ξέρετε καλά πόσο ερωτευμένοι είμαστε μαζί της. Και τώρα, επειδή σας είπα πολλά και επειδή και κάποια ήταν βαριά αλλά και κάποια ήταν συναισθηματικά φορτισμένα, αλλά έτσι νιώθω. Ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας ψυχρός και κοινικός πολιτικός. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η πολιτική είναι δύο πράγματα. Είναι συναίσθημα, και αυτό το συναίσθημα προσπαθώ να το περάσω σε εσάς σήμερα σαν ομιλητής, προσπαθούσα να το περάσω στους συνεργάτες, ποιο συναίσθημα της αγάπης της πόλης και των πολιτών της, προσπαθούσα να μπολιάσω με αυτό το συναίσθημα τη δουλειά μας στο Δήμο, αλλά είναι και κάτι άλλο η πολιτική, δεν φτάνει μόνο το συναίσθημα. Είναι και η οικονομία. Και εκεί δεν χρειάζονται παραδείγματα. Τα μείον 10 εκατομμύρια ευρώ χρέος έγινε συν 10 εκατομμύρια πλεόνασμα. Άρα τις διαπιστώσεις αυτών των πραγμάτων τις έχουμε ήδη καταθέσει μέσα στην κοινωνία μας. Αλλά ξέρετε και κάτι άλλο. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες πρέπει να πέφτουν στη φωτιά. Πρέπει να ρισκάρουν και να διακινδυνεύουν πολλές φορές το πολιτικό τους κόστος, αρκεί να μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα της πόλης. Δεν γίνεται να είσαι δήμαρχος, δεν γίνεται να είσαι περιφερειάρχης ή πρωθυπουργός και να σιωπάς στα μεγάλα και στα δύσκολα. Δεν γίνεται να είσαι όλα αυτά και να τα αποφεύγεις. Να είσαι υπέρ της ουδετερότητας, στη γωνιά μου, δεν είναι αρμοδιότητά μου, δεν είναι δικό μου, άσε να το λύσουν άλλοι. Δεν μπορείς να πετάς την μπάλα στην εξέδρα όταν πρέπει να την πάρεις και να παίξεις μπάλα για να βάλεις γκολ στο μεγάλο πρόβλημα, στο δύσκολο, στο σύνθετο που έχεις να λύσεις. Η πολιτική της σιωπής, της αποφυγής και της ουδετερότητας είναι η πολιτική του κύριου Τζουλάκη. Η δική μου πολιτική είναι η πολιτική του πάθους,
του ρίσκου για να μπορέσουμε να λύσουμε και αυτά που είναι της αρμοδιότητάς μας και αυτά που δεν είναι της αρμοδιότητάς μας, τα προβλήματα, αντί αυτά τα προβλήματα να τα βλέπουμε γύρω μας και να τα εξαφανίζουμε από αυτούς. Και αν είναι να καούμε, να καούμε, η ψήφο σας δεν είναι για να βρισκόμαστε σε ένα παλάτι. Η ψήφο σας είναι για να μπαίνουμε στη φωτιά. Και αν χρειαστεί να καούμε, να καούμε από αυτή τη φωτιά. Και εγώ ξέρετε, έχω τσουρουφλιστεί αρκετά. Αλλά δεν με νοιάζει. Έτσι μπορείς να κάνεις πολιτική. Γιατί αν δεν κάνεις έτσι πολιτική, δεν έχεις, μπορείς να επιβιώσεις ως πολιτικός, αλλά δεν έχεις καμία προϋπόθεση. Δεν έχεις κανένα εφαλτήριο για να μπορέσεις να αναμετρηθείς με τα δύσκολα, με τα σύνθετα. Θα περιορίζεσαι μόνο στα ταπεινά, τα απλά, τα εύκολα, τα πεζά. Αυτά τα οποία αποτελούν την κορυφαία πολιτική δημιουργία του κ. Τζουλάκη. Τα μικρά τριγωνάκια πρασί. Αυτή είναι η πολιτική. Η μικρή πολιτική και όχι η μεγάλη πολιτική. Η μεγάλη πολιτική εδώ είναι τα μεγάλα έργα, τα δύσκολα προβλήματα. Εκεί υπήρξαν οι μεγάλες πολιτικές και όχι στα τριγωνάκια πρασίνου. Και τώρα θέλω να ρωτήσω όλους εσάς, ο δήμαρχος της πόλης σας, ο δήμαρχος ο σημερινός, ο αυριανός, ο μεθαυριανός, θέλετε να είναι ένας κοινικός υπολογιστής? Θέλετε να είναι ένας μικρόψυχος συντριγκαδόρος? Θέλετε να είναι ένας άνθρωπος αφυδατωμένος από ανθρώπινες ευαισθησίες? Ένα τέτοιο άνθρωπο θα τον επιλέγατε? Θα τον αξιολογούσατε? Θα ήταν μέσα στα κριτήριά σας, αρκεί να ήταν αποτελεσματικός? Σε όσους σε αυτή την ερώτηση απαντήσουν πώς ναι, δεν θα μας ένοιαζε να είναι όλα αυτά, αρκεί να είναι αποτελεσματικός, σας λέω ότι δεν είμαστε η περίπτωσή σας. Δεν κάνουμε για σας. Πρέπει να διαλέξετε κάτι άλλο. Εάν απαντάτε στο δεύτερο ότι όχι, προφανώς, δεν θα θέλαμε για επικεφαλής της πόλης μας ένα τέτοιον άνθρωπο, τότε είστε η δική μας περίπτωση. Σας καλώ τώρα να δούμε και να θυμηθούμε κάτι. Έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία. Θα γυρίσουμε λίγο πίσω το ρολόι της ιστορίας της πόλης μας. Θα το σταματήσουμε, Κώστα, στο 2010. Είναι Σεπτέμβριος του 2010. Ο χώρος είναι ο ίδιος. Αυτός εδώ ο χώρος. Σε αυτό το βήμα είναι ο ίδιος ο μιλητής. Εγώ. Σας προτείνω τότε να ψηφίσετε για υποψήφιο δήμαρχο στις εκλογές που θα γίνονται σε 2 μήνες, τον Οκτώβριο δηλαδή, του 2010, το Σταύρο τον Τζουλάκη. Και στο τέλος της ομιλίας μου, μαζί με τη Μαρίνα την Ιακωβάκη, τον καλούμε στο βήμα για να σας απευθύνει 2010 ένα χαιρετισμό. Για να δούμε τι λέει ο Σταύρος ο Τζουλάκης αυτό το χαιρετισμό. Μετά τους δύο συναδέλφους είναι το κλίμα λίγα εκφορτισμένο συγκινησιακά. Εγώ απλώς θέλω να πω ότι, όπως είπε και ο Γιώργος, το συνάντησα το 1998 για πρώτη φορά. Ένας κοινός μας φίλος, ο Γιώργος Περέας, ο Κώστας Περέας, μου πρότεινε να πάρω μέρος στο συνδυασμό. Εκείνη την εποχή ήμουν πάρα πολύ πιεσμένος από τα συνδικαλιστικά μου καθήκοντα. Ήμουν αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και σύγχρονος σημαντικά πρόεδρος των καθηγητών των Αμερικανικών Κολέγιων. Και πήγα να συναντήσω τον Γιώργο με σκοπό να του αρνηθώ αυτή την πρόταση. Στην κουβέντα που κάναμε, διαπίστωσα ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μία άβρα αυτοδιοικητική, ότι είχα να κάνω με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ένα όραμα, αλλά δεν ήταν απλώς ένα όραμα. Ήταν έτοιμος αυτό το όραμα να το πραγματοποιήσει. Οπότε μετά από αυτή τη κουβέντα καταλάβατε ότι άλλαξα
Και βγήκα έξω και είπα στη γυναίκα μου ότι αυτό είναι ο επόμενο δήμαρχο τη Ελλάδα. Και όπω πραγματικά από εκεί και ύστερα είχαμε μια πορεία κοινή. Εγώ, όπω σα είπα, σαν αντιδήμαρχο παιδεία αυτά τα 12 χρόνια, συγκρόνω σαν πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 2 χρόνια. Συγκρόνω 2 χρόνια ήμουν αντιδήμαρχο στα τεχνικά έργα. Σε αυτά τα χρόνια συνεργαστήκαμε άψογα. Με τίμησε, με τη φιλία του και με την εμπιστοσύνη του. Και επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος, όπως είπα και στο προεκλογικό μου λόγο στα Εγγένεια, τιμώ τους φίλους μου. Στον Γιώργο τον θέλω δίπλα μου. Στον Γιώργο θα είμαι δίπλα του. Μαζί θέλω να γιορτάσουμε τη νίκη μας στις 7 του Νοέμβρη. Νομίζω ότι φτάνει. Φίλοι και φίλες, νομίζω ότι φτάνει, Κώστα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο φίλος, τρία χρόνια μετά, πρόδωσε τη φιλία του, και αυτό είναι το λιγότερο, πρόδωσε τους συνεργάτες του. Πρόδωσε όλη την παράταξη που τον ανέδειξε εκεί, που τον έφερε στην πόλη, που τον υπέδειξε, που τον έκανε αντιδήμαρχο, που τον έκανε δήμαρχο εν μία νυχτή, τα πούλησε όλα φτηνά για την πάρτη του. Ο Κουτελάκης τότε ήταν ο έντιμος και ας μην είχε τελειώσει ακόμα η δίκη, η περίφημη του Πανιωνίου. Και όταν τελείωσε στις 22 Δεκεμβρίου του 2010 με πανηγυρική αθώωση, και ξεκινήσαμε τη νέα μας θητεία, το 14 ο Κουτελάκης έγινε ανέντιμος. Δεν αθωώθηκε, παραγράφηκε. Δεν είναι ανέντιμος. Τι έκανε στον Πανιώνιο? Αυτά τα επιχειρήματα μετήλθαν για να μας αντιμετωπίσουν το 2014. Λοιπόν, εγώ σήμερα σας λέω και το φωνάζω όχι για σας εδώ, γιατί εσείς ακούτε, για να τα ακούσουν εκεί. Εάν τολμούν, ας ξαναπαίξουνε με αυτό το θέμα. Η σιωπή τελείωσε. Στις 22 Δεκεμβρίου του 2010 αθωθήκαμε πανηγυρικά και δεν παραγράφηκαν τα αδικήματά μας. Υπήρξε αθώωση. Και θα πω τώρα κάτι που θα το πω για πρώτη φορά. Αλλού βρίσκονται σε άλλο συνδυασμό που σήμερα διοικεί το Δήμο, βρίσκονται τα παραγεγραμμένα κακουργήματα των στελεχών του στην παραπεμπτική απόφαση για την ίδια υπόθεση του Πανιωνίου. Τα ονόματα εάν χρειαστεί, αλλά σιωπή πλέον δεν θα υπάρξει για αυτό το θέμα. Εμείς σεβαστήκαμε το 14 και τα ονόματα και τις οικογένειές τους. Εκείνοι δεν σεβάστηκαν τίποτα. Και αφού έγινε λοιπόν η διάσπαση και αφού ο κύριος Τζουλάκης αποφάσισε ότι δεν του κάνουμε εμείς, θέλει να είναι μόνος του, θέλει να είναι με τους πιο δικούς του, ξεκίνησε να κατέβει στις εκλογές. Ξέρετε τι λέγανε 5 μήνες πριν τις εκλογές, περίπατος οι εκλογές του 2014. 20-40 είναι το αποτέλεσμα. Και όταν βγήκαν τα πρώτα γκάλωπ και ήταν πίσω, όταν στα πρώτα γκάλωπ του Φεβρουαρίου, τέλος Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου του 2014 ήταν πίσω, τότε αποσταθεροποιήθηκε. Και τι έκανε αυτό? Βάλτε του μια παρένθεση με ερωτηματικό, είναι πολιτικό ήθος αυτό που θα πούμε. Πήγε και διάλεξε τον κύριο Κούπα, που ήταν ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης μας, και του λέει: φίλε, χάνω, εσύ δεν πάει κατέβεις, και αν κατέβεις θα πάρεις 5%, χάνω, πάρε μερικά στελέχη σου, έλα πας και τον κερδίσουμε αυτόν τον τύπο. Ποιον? Τον κύριο Κούπα. Μάλιστα. Καλός άνθρωπος ο Στάθης. Ξέρετε τι έλεγε? Με πληρωμένες καταχωρήσεις στον τύπο στις εκλογές του 10. Να σας τα διαβάσω.
το κάλπικο ταμείο των Κουτελοτζουλάκηδων. Ο εκπρόσωπος και εκφραστής του Μνημονίου και του Δούνου του στην πόλη μας, κύριος Τζουλάκης, με πληρωμένες καταχωρήσεις του επιχειρεί να εμφανίσει το πλεόνασμα του Δήμου κτλ. Δεν μπορεί να διοικεί, ποιος, ο κύριος Τζουλάκης, δεν μπορεί να διοικεί άλλο το Δήμο μας, έλεγε ο Στάθης ο Κούπας. Άλλη πληρωμένη κατοχήρωση. Οι Κουτελοτζουλάκηδες επέδειξαν κοινωνική αναλγησία. Φτάνει πια. Αυτά μας έλεγε, ότι το ταμείο δεν υπάρχει. Το ταμείο είναι κάλπικο και σε αυτόν τον άνθρωπο τον πήρε μαζί του, τον έκανε αντιδήμαρχό του και όταν του είπαμε, για πες μας τώρα Στάθη, τώρα που έγινες και αντιδήμαρχος, το ταμείο είναι στη θέση του, τα λεφτά είναι αυτά, 10 εκατομμύρια, 9,5 εκατομμύρια. Είπε, παιδιά, συγγνώμη, έκανα λάθος. Το λάθος του Στάθη σήμαινε αντιδημαρχία. Πήρε την αντιδημαρχία για ένα λάθος. Και του έφτανε. Για κοιτάξτε τώρα, για κάποτε πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά, τώρα που είμαστε σε απόσταση από τον ιστορικό χρόνο. Δεν του φτάσε. Δεν του φτάσε ο Στάθης. Δεν του φτάσε η κολοτούμπα του Στάθη. Δεν του φτάσε η έκπτωση των αξιών για να τον πάρει στην παράταξή του και να βγούμε εμείς από αυτήν. Γιατί ήταν και ο δεύτερος γύρος και τα κουκιά δεν έβγαιναν. Πήγε και στον κύριο Στέφο, στο δεύτερο γύρο αυτών των εκλογών, ο οποίος επί 4 χρόνια μας πήγε σε 7 δικαστήρια, και εκείνον και εμένα. Εκείνον δήμαρχο, εμένα αντιδήμαρχο. Και που σε όλες τις εκλογές έλεγε, αυτοί που είναι το ίδιο νόμισμα, που είναι συνένοχοι, που είναι υπόδικοι, που είναι αυτό και που είναι εκείνο, είναι και οι δυο διάβολοι, και πρέπει να ψηφίσετε εμένα που είμαι άγγελος, έλεγε ο κύριος Στέφος. 3 μέρες μετά τον πρώτο γύρο επισκέφθηκε, μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου, τον κύριο Τζουλάκη στο Δημαρχείο. Και φεύγοντας από το Δημαρχείο έβγαλε μια καταπληκτική ανακοίνωση. Άγγελος της διαφάνειας ο κύριος Τζουλάκης, αρχιερέας της διαπλοκής ο κύριος Κουτελάκης. Πόσο έκανε αυτό? Και το πήγε στην παράταξή του. Δεν ξέρω πόσο έκανε. Το πήγε λοιπόν στην παράταξή του, την έτοιμη γραμμένη ανακοίνωση. Να πει στην παράταξή του, παιδιά, Τζουλάκης. Τέλος, τα βρήκαμε, Τζουλάκης. Και σηκώνεται ο πρώτος σε σταυρούς, σύμβουλος παράταξή του, ο κ. Πανταζής, και του λέει, τι είναι αυτά που λες, υπάρχουν και άλλες απόψεις κτλ. Τον αγνοεί. Ο κ. Πανταζής, 2 μήνες μετά τις εκλογές, έγραφε σε δημοσίευμά του η λάσπη στην οποία μας οδήγησε ο κύριος Στέφος στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Το έλεγε ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλός του. Αυτός ο σύμβουλος που τότε έλεγε αυτά, σήμερα μπορεί να είναι και αυτός σε αυτές τις εκλογές υποψήφιος του κύριου Τζουλάκη. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Λοιπόν, σας λέω τώρα το εξής, φίλοι και φίλες, με όλη την αγάπη και το σεβασμό, ότι το 2014 δεν χάσαμε από ένα καλύτερο, από ένα νεότερο, από ένα οραματιστή, από ένα δυναμικό άνθρωπο, γιατί αν συνέβαινε αυτό, ίσως να ήταν και σωστό, ίσως να είχε και κάποιο νόημα. Το 2014, στη Νέα Σμύρνη, νίκησε η αχαριστία, νίκησε η αγνωμοσύνη, νίκησε η πολιτική αμετροέπεια, νίκησε η αλαζονία. Νίκησε το παρασκήνιο, το προσκήνιο. Το 2014 ιτηθήκαμε. Δεν με φοβίζουν οι λέξεις. Αλλά μαζί μας ιτήθηκαν οι αρχές της πολιτικής αξιοπρέπειας, του πολιτικού ήθους, της πολιτικής εντιμότητας, του πολιτικού πολιτισμού. Και ποιες νίκησαν? Οι απαξίες της πολιτικής κομπίνας. Και τώρα κάποιοι από εσάς εύλογα θα ρωτήσετε, και γιατί το έκανε όλο αυτό?
και γιατί στήθηκε όλο αυτό το σκηνικό και γιατί έγιναν όλα αυτά, γιατί τα έκανε όλα αυτά ο κύριος Τζουλάκης, μήπως τον εμφανίζεται πολύ υπερβολικά. Εγώ σας είπα συγκεκριμένα πράγματα που γράφουν ιστορία στην πόλη. Ένας ήταν ο λόγος, φίλοι και φίλοι. Ο λόγος ήταν ότι το μεγάλο πλεόνασμα του Δήμου, αυτό που τον είχε καταστήσει πανίσχυρο οικονομικά και που είχε φτιαχτεί με το δικό μας κόπο και υδρότα, θέλανε να το διαχειριστούν μόνοι τους. Δεν ήθελαν δίπλα τους τη δαμόκλειο σπάθη του Κουτελάκη να ελέγχει μέχρι το τελευταίο σέντς. Και εδώ είναι η Ακοβάκη, η Κασίμη, ο Σουρβίνος, η Μάτζιου και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι και ξέρουν πολύ καλά πως το κάθε ευρώ από το Δήμο παίρναγε από πολύ βάσανο για να βγει. Θέλαν να κάνουν μόνοι τους το πάρτι, να στήσουν μόνοι τους τα νέα πάρτι σε ένα ταμείο που άλλοι το είχαν αυγατήσει, να τα διαχειριστούν μόνοι τους. Γιατί εγώ σε αυτό το πάρτι θα ήμουν εμπόδιο. Δεν πειράζει λοιπόν. Θα πάμε να δούμε τώρα τι έκαναν. Τι έκαναν με αυτές τις εξαιρετικά ευνοϊκές προϋποθέσεις που ανέλαβαν και που θα σας περιγράψω. Αλλά πριν από αυτό, δώστε μου 30 δεύτερα να σας θυμίσω κάτι. Τους παλιότερους που μας παρακολουθούν. Θυμάστε τι Δήμο παραλάβαμε το 98. Δήμο χρεοκοπημένο, έτοιμο να κλείσει. Δήμο βρώμικο, τα σκουπίδια στους δρόμους, γι' αυτό δεν ψηφίσατε τότε και τον Δήμαρχο τον προηγούμενο. Δήμο διαλυμένο από πλευράς υπηρεσιών και Δήμο καμένο. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς, πιτσιρικάδες τότε. Κάναμε αυτά που βλέπετε. Έργα μεγάλα, έργα μικρά, έργα μεσαία και το μείον 10 εκατομμύρια ευρώ το αφήσαμε συν 9 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ούτε ένα ευρώ χρέος. Από εκεί ξεκίνησε. Από αυτή την πλεονεκτική θέση που θα τη ζήλευε οποιοδήποτε ξεκίνησε αυτή η Δημοτική Αρχή, τα έργα και τις ημέρες της οποίας θα τα δούμε και θα τα παρακολουθήσουμε μαζί παρακάτω. Και πώς λοιπόν ξεκίνησε? Είπαμε με ένα πλούσιο ταμείο, είπαμε με υπηρεσίες εξαιρετικής ποιότητας συγκριτικά με άλλους δήμους, βλέπε καθαριότητα, βλέπε οικονομικές υπηρεσίες, βλέπε κοινωνικές υπηρεσίες, βλέπε πολιτιστικές δομές, βλέπε προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης, αλλά κυρίως και εδώ είναι το σημαντικό, με έργα έτοιμα, όρημα, με μελέτες και με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, έτοιμα για δημοπράτηση. Δηλαδή τα παίρνεις και τα δημοπρατείς. Δεν προλάβαμε εμείς. Και θα επανέλθουμε σε αυτά. Και τώρα για να δούμε. Για να δούμε παρόλες αυτές τις ευνοϊκές προϋποθέσεις, τι κάνει αυτή η Δημοτική Αρχή. Πολύ θέαμα. Πολύ θέαμα. Πολύ επικοινωνία. Πολύ διαφήμιση. Πολύ celebrity. Μηδέν ουσία. Καθόλου έργο. Και καθόλου άρτο. Και ο άρτο σημαίνει τι προγράμματα κοινωνικής πολιτικής εκπώνησα και υλοποίησα για να είμαι αλληλέγγυος στον αδύναμο νεοσμυρνιώτη συμπολίτη μου. Καθόλου άρτο. Και θέλω να είμαι ειλικρινής, αν το αφήσω εδώ, γιατί είμαι μόνος μου στο βήμα και μπορώ να λέω ό,τι θέλω, κάποιος θα σκεφτεί καλά, κουτελάκες μου. Εντάξει, μας λες εκεί ότι κάτι γίνεται, ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, αλλά το απόθεμα που εσύ άφησες δεν μικραίνει. Και είναι αλήθεια ότι δεν μικραίνει, παραμένει το ίδιο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται να έχεις και εσύ δίκιο και το απόθεμα να παραμένει
στη θέση του. Για πέστε μου ένα έργο που έχει γίνει. Ομοίου, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Παιδικό σταθμό τη Συνόπη, που θα επανέλθω, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Έργο ανάπλαση των λουτιών, που θα ξεκινήσει σε λίγο, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Όμβρια που γίνανε στην πόλη, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Από ποια έργα βγάλαμε από την τσέπη μας λεφτά και τα κάναμε όπως γίνανε πολλά από αυτά που είδατε. Όταν λοιπόν δεν ξοδεύεις για έργα και όταν σου έχει παραδώσει ο Κουτελάκης ένα προϋπολογισμό που έχει πρωτογενές πλεώνασμα κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια, μπορείς να κάνεις και κακοδιοίκηση, μπορείς να διατηρείς και αυτό το πλεώνασμα, γιατί δεν ξοδεύεις τίποτα για το έργο, γιατί άλλοι φρόντισαν αυτά τα έργα που εσύ κάνεις να έχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις από το 2012 και από το 2013. Αλλά παρόλα αυτά, για να δούμε τι έργα γίνανε, θα παρακολουθήσουμε. Τα βάλουμε στον ανοιχτευτή, να δούμε. Την άλλη Κυριακή γίνεται ένας εξαιρετικά ωραίος δρόμος. Historical Run. Δεν έχω από τίποτα, μπράβο. Το ψηφίσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τους δώσαμε συγχαρητήρια και εμείς δεν θέλουμε να αδικήσουμε κανένα. Μπράβο σας. Δύο παρατηρήσεις έχω. Κάποια στιγμή φέρετε μας και τον απολογισμό, γιατί αυτός ο δρόμος δεν σας κοστίζει 20.000 αλλά πάνω από 50. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε υπέρ του ότι κάνετε ένα πολύ ωραίο αγώνα. Και μια παρατήρηση, παιδιά, αφού το λέμε ιστορικό, ας περάσει και από τα ιστορικά σημεία της πόλης μας που είναι η Ευαγγελική Αγία Φωτεινή και ο Πανιώνιος, ας μην είναι κάτω, πάνω κάτω μόνο η Ελευθερία Βενιζέλου, αλλά αυτή είναι λεπτομέρειες. Μπράβο σας για το historical run, τελεία. Τα άλλα είναι περιτά, σχόλια τα είπα, έτσι. Τι άλλο κάνανε? Κάνανε ρουβά. Είναι κακό? Όχι. Στο αντιμετωπίσει ο καθένας όπως θέλει. Αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ δεν αμφισβητώ το δικαίωμα του ρουβά να τραγουδήσει Θοδωράκη. Αλλά για δέστε τώρα μια διαφορά στη σκέψη. Εγώ το 2012 έκανα ένα ντοκιμαντέρ στο Δήμο με τον Μίκη Θεοδωράκη, γιατί σκέφτηκα ότι ο Μίκης μπορεί σε λίγο να φύγει από τη ζωή. Αλλά ο Μίκης τα μεγαλύτερα παγκόσμια έργα του τα έγραψε στη Νέα Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη ως το 39, και το μυαλό μου ήτανε πως ο ίδιος ο Μίκης θα το πει αυτό. Θα πει πως έζησε σε αυτή την πόλη και πως τον ενέπνευσε και πως συνελήφθη και πως τον βρήκε η Χούντα και πως στο πιάνο του άκουσε ο Οδυσσέας Ελίτης για πρώτη φορά το 1961 το άξιο νεστή. Δεν σκεφτόμουν τα μακαρόνια με κοιμά του Ρουβά για τον Μίκη Θοδωράκη. Αυτό είναι μια διαφορά αντίληψης. Ο ένας κάνει θέαμα και ο άλλος θέλει να κρατήσει μέσα στην αγκαλιά της πόλης τα καλύτερα κομμάτια της ιστορίας της. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτά προσπαθώ να περάσω ως μηνύματα για να τα αξιολογήσετε. Έχουν κάνει και κάτι άλλο. Κι άλλο έχουν κάνει. Αθρώες προσλήψεις φίλων γνωστών και ημετέρων στον πολιτιστικό οργανισμό. Άνευ ΑΣΕΠ, άνευ συμβάσεων, όλος ο Δήμος λειτουργεί με ΑΣΕΠ και συμβάσεων, εκεί είναι το άντρο του Χατζατουριά. Οι φίλοι τους και τα παιδιά που όλα έχουν δικαίωμα στην εργασία, αλλά δεν έχουν δικαίωμα στην εργασία μόνο αυτά οι οποίοι είναι φίλοι του Κουτελάκη και του Τσουλάκη. Δικαίωμα στην εργασία έχουν τα παιδιά όλων σας που δεν έχουν. Στον πολιτιστικό λοιπόν οργανισμό των 40 και των 50 προσλήψεων ούτε μία δημόσια διαδικασία πρόσκλησης για πρόσληψη τα τελευταία 5 χρόνια έχει δημοσιευθεί για να αποκτήσουν δικαίωμα και τα δικά σας παιδιά σε μια δουλειά από αυτές που ζητάει ο πολιτιστικός οργανισμός. Έγινε και κάτι άλλο? Έγινε.
Σας το είπα προηγούμενα, τρία μικρά νησιδάκια πρασίνου. Τόσο μικρά όσο και το πολιτικό τους μπόι. Αλλά έγινε και κάτι άλλο, έγινε και το πέμπτο καπί στα Λουτρά. Και εμείς αυτό το χειροκροτούμε και δεν το σχολιάζουμε και το γράφουμε στα θετικά. Στην δημοτική αρχή. Και ίσως πολλοί από εσάς τώρα να πούνε, άκουσα να δεις, είσαι άδικος. Γιατί πήγες και διάλεξες για να σχολιάσεις μονότονος ομιλητή στο Βήμα Άνευ αντίλογο αυτά που σε εξυπηρετούσαν. Όχι, το έκανα επίτηδες. Θα έρθω και σε ένα από αυτά που ίσως έχετε στο μυαλό σας. Δεν γίνανε μόνο αυτά. Γίνανε και αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έγινε η πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης. Μελέτη 2009. Δήμαρχος Κουτελάκης. Δημοκράτηση τέλος του 2009. Δήμαρχος Κουτελάκης. Υλοποίηση Τζουλάκης. Έγινε και κάτι άλλο. Έγινε η Νικομιδίας. Προσπαθεί να παραδοθεί. 4 χρόνια γίνεται. Ξέρετε από πότε την παλεύουμε στο Δήμο? Από το 2006, από το 2007. Σχολείο χωρίς άδεια νομιμοποίησης είχε γίνει από Χούντα. Προσπάθεια στατικών μελετών από το 2007, μπας και καταφέρουμε να το νομιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να φτιάξουμε νέα πτέρυγα. Έχουμε υδρώσει για την Νικομιδίας και την ώρα που είχαμε τελειώσει και φτιάξαμε και τη μελέτη, φτιάξαμε γιατί ήμασταν εκεί. Γι' αυτό λέω φτιάξαμε. Εγώ θα πω τώρα τι κάνει όταν είναι μόνος του. Λίγο μετά τις εκλογές του 2014, ένα μήνα μετά, τη δημοπράτησε. Ψηφιακό μουσείο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Να πάτε αν δεν έχετε πάει. Πότε έγινε το ψηφιακό μουσείο? Ποιος το υπέβαλε στο ΕΣΠΑ το 2008? Ποιος έκανε μουσιολογική μελέτη για να μπορέσει να οριμάσει το έργο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ? Όχι ο κύριος Τζουλάκης. Όμβρια που γίνανε και ό,τις βλακείας γίνανε ταυτόχρονα με την Ομήρου. Ας πάνε να δούνε στην περιφέρεια αυτή τη μελέτη που απλά την επικαιροποίησανε σύμφωνα με τον νέο νόμο που βγήκε το 16. Τη μελέτη αυτή πότε την καταθέσαμε πρώτη φορά στο τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης για να χρηματοδοτηθεί? Το 2007. Και δεν χρηματοδοτήθηκε τότε και από τότε περίμενε στα σιρτάρια μας να βρει χρηματοδοτικό εργαλείο για να γίνει. Έγινε και η βιβλιοθήκη. Πού έγινε η βιβλιοθήκη? Σε ένα κτίριο, σε ένα ωραίο νεοκλασικό της οδού Αηδηνίου. Ποιος το αγόρασε αυτό το κτίριο και το προσέθεσε στη δημοτική περιουσία? Το 2003. Ξέρετε ποιος. Ποιος έκανε την ανάπλασή του για να γίνει πανομοιότυπο με την μεσοαστική οικία της δεκαετίας του 90 που ήταν με ξύλινα πατώματα, με ζωγραφιές στα ταβάνια να το αποκαταστήσει όλο? Όχι ο κύριος Τζουλάκης. Ποιοι αποφάσισαν ότι σε αυτό το κτίριο προβλέπεται βιβλιοθήκη και αναγνωστήριο και ένας παιδότοπος από πίσω? Όχι ο κύριος Τζουλάκης. Ο κύριος Τζουλάκης το εγγενίασε. Εμείς φίλοι και φίλες τα κάναμε αυτά και τα σχεδιάσαμε αυτά. Σε λίγο θα ξεκινήσει Σινόπης. Γίνεται ένας βρεφονιπιακός σταθμός στη Σινόπης, εξαιρετικά. Πότε έπαψε να είναι σχολείο Σινόπης, γιατί φτιάξαμε το σχολείο της Σινόπης? Το 2002. Ποιος γκρέμισε τη Σινόπης? Ποιος έκανε μελέτη για τη Σινόπης για να γίνει παιδικό σταθμός? Ποιος υπερασπίστηκε τη μελέτη αυτή στις αμφιβολίες του Περιφερειακού Συμβουλίου υπό τον Γιάννη Σγουρό που είχε αντιπολίτευ... Όχι ο κύριος Τζουλάκης. Ο κύριος Τζουλάκης το δημοπράτησε και για 4 χρόνια δεν μπορεί να το τελειώσει ένα παιδικό σταθμό. Αλλά αύριο θα κάνει δημοπράτηση και στο κλειστό, το μεγάλο κλειστό των 3.500 θέσεων. Ποιος έχει κάνει τη μελέτη? Άμα του πείτε να την παρουσιάσει τη μελέτη, είναι σε θέση να την παρουσιάσει.
Ποιος εξασφάλισε πιστώσεις. Γι' αυτό το τεράστια προϋπολογισμό έργο 20 εκατομμυρίων μετά τη δημοπράτηση πήγε στα 10. Ποιος επί 4 χρόνια δεν έβαζε έργο για να το χρηματοδοτήσει η περιφέρεια την ώρα που όλοι οι Δήμοι κατέθεταν έργα προκειμένου να διευκολύνει τον τότε νομάρχη όταν έρθει η ώρα να πει κλειστό γήπεδο Νέα Σμύρνης 20 εκατομμύρια και να μην το πάρουν με τις πέτρες. Δεν καταθέταμε έργα γιατί τα είχαμε τελειώσει για να μπορέσει ο Γιάννης ο Σγουρός και η συνεχεία η Δούρου να περάσουν αυτό το έργο που ήταν μεγάλου προϋπολογισμού και θα αντιμετώπιζε την μήνη άλλων Δήμων και άλλων αντιπολιτευτικών φωνών. Και σε λίγο θα ξεκινήσει ένα έργο σημαντικό στην ανάπλαση, η μεγάλη ανάπλαση των Λουτρών, εκεί στην Ελισπόντου και στην Κερασούντος, από την άκρη της Αγκύρας μέχρι πάνω την Ηρακλείου, μέχρι πάνω την Καλλικρατίας και την Ευξήνου Πόντου. Όταν ήταν δήμαρχος, όταν το σχεδιάσαμε αυτό το έργο, με εξωτερικούς μελετητές στο Δήμο, και του είπα μια μέρα, λέω, σου έχω και μία μελέτη, Σταύρο, μια κατά τη γνώμη μου καταπληκτική ανάπλαση της πλατείας της περιοχής των Λουτρών. Λέει, πού εννοείς? Λέω, εκεί. Και πού είναι αυτό? Και τον πήρα με το μηχανάκι του και τον πήγα να του δείξω τι εννοούσα ανάπλαση αυτής της περιοχής 2013. Αυτά τα έργα δημοπρατούνται. Και όταν δημοπρατούνται, τι γίνεται? Έγινε η δημοπράτηση των Λουτρών. Ο πρώτος ακυρώθηκε, ο δεύτερος ακυρώθηκε, ο τρίτος μειοδότης ακυρώθηκε. Πήγαμε στον τέταρτο. Μείον 250.000 για το Δήμο αν επικρατούσε αυτή η απόφαση του Δήμου. Κάναμε προσφυγή. Κερδίθηκε η απόφαση. Επιτέλους και ευτυχώς ανέλαβε ο πρώτος. Ακύρωσε τρεις. Για να πάει στον τέταρτο μειοδότη του διαγωνισμού της ανάπλασης των Λουτρών και του τάτρεψε στη Μούρη το ελεγκτικό συνέδριο και τα πήρε όλα πίσω. Okay. Εντάξει, καλά μας τα πες τώρα, όλα ξεκίνησαν από σας, είναι η αλήθεια, όλα τα σχεδιάσατε εσείς, όλα γίνανε τη δική σας εποχή και τι έπρεπε να κάνει τώρα και ο Τζουλάκης να μην θα δημοκρατήσει, προς Θεού. Προς Θεού. Πολύ καλά έκανε και τα δημοκράτησε. Και εμείς είμαστε εκεί στην αντιπολίτευση και τα ψηφίζαμε. Ψηφίζαμε τις δημοκρατήσεις. Δεν θα ψηφίζαμε τον εαυτό μας. Αλλά εγώ άλλο πράγμα ρωτώ. Εγώ ρωτώ, αν εκτός από αυτά κύριε που δημοκρατείς, αυτό το διάστημα των 4 χρόνων, έχεις να μας πεις και μια δική σου ιδέα. Μια ιδέα που να μην έλκει την καταγωγή της και το πνευματικό της δικαίωμα και τη σύλληψή της από το παρελθόν αλλά από το παρόν. Τι καινούργιο έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν λέω αν το εκτέλεσες. Τι είπες να κάνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο καινούργιο. Μάλιστα, είσαι πολύ καλός επιβλέπων των έργων μας. Παρακάτω, εσύ τι φέρνεις για το αύριο αυτής της πόλης, στο δημόσιο διάλογο. Αυτό ρωτώ λοιπόν. Τι καινούργιο έφερα. Τι θα αφήσουν έτοιμο στους επόμενους να υλοποιήσουν. Δηλαδή, θα πει κάποιος, είναι δυνατόν, πώς μας τα λες έτσι ρε παιδί μου, είναι δυνατόν ας πούμε 4 χρόνια να μην έχουν φέρει τίποτα καινούργιο, ως μια ιδέα δεν γίνεται και το πιο ντουβάρι κάτι φέρνει και λέω αυτό έστω, τι να κάνω. Έφερα. Έφερα τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Πολύ σωστά, είναι ένα εξαιρετικό έργο. Να αλλάξει ο φωτισμός και να γίνει LED. Εξαιρετικό έργο. Συμφωνήσαμε μαζί τους. Πώς θα το κάνετε κύριε Δήμαρχε το έργο? Θα το κάνω με ΣΔΙΤ. Κύριε Δήμαρχε, αυτό το έργο δεν γίνεται με ΣΔΙΤ. Θα χάσετε άδικα το χρόνο σας. Θα πληρώσετε 20.000 τη μελέτη και θα χάσετε και τα λεφτά και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
Όχι, δεν έχεις δίκιο, κάνεις αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε υπέρ του έργου. Όχι, μες δίτ. Με ταμείο παρακαταθικό και δανείων γίνεται αυτό το έργο. Όχι, σδίτ. Παίρνουν την πλειοψηφία, πάνε στο σδίτ. Ένα χρόνο μετά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συγγνώμη, είχατε δίκιο, κάναμε λάθος, μας παρέσει ένας υπουργός, δεν γίνεται αυτό το πράγμα με σδίτ, θα γίνει με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως λέγατε εσείς. Μπράβο κύριε Δήμαρχε, το ψηφίζουμε. Αλλά για απαντήστε μας και στο εξής. 20.000 ευρώ δώσαμε για τη μελέτη του ηλεκτροφωτισμού στην αρχική της φάση. Η μελέτη δεν αλλάζει. Είτε το πας από εδώ χρηματοδότηση, είτε το πας από εκεί, η τεχνική μελέτη μένει ίδια. 20.000 έδωσες για τη μελέτη. 20.000 έδωσες για την χρηματοοικονομική μελέτη, για να σου πει η χρηματοοικονομική μελέτη, αν θα το πας να το χρηματοδοτήσουν από εδώ ή από εκεί. Και έκανε λάθος η χρηματοδοτική μελέτη που σου πες δείτε. Αλλά πήρε 20.000 αυτός που την έκανε. Και όταν ήρθε η ώρα του ΤΑΦ ΠΙΔΕΛΤΑ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, πληρώσαμε άλλα 20.000 για να κάνουμε μία επικαιροποίηση μιας μελέτης που κάνει 3. Μόνο τον ηλεκτροφωτισμό έφερε. Όχι. Έφερε και μία πολύ μεγάλη σκέψη μετά την μη ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου από τη Γέχα. Έφερε μια σκέψη το νέο Δημαρχείο της πόλης επί εποχής Σταύρου Τζουλάκη να γίνει στο καταπληκτικό αυτό οικόπεδο που βρίσκεται στην οδό Ρεντεστού κάτω από τη Λεόντιο. Σε αυτό που είναι τώρα ένα γηπεδάκι μπάσκετ και ένα παρκάκι στα οποία πηγαίνουν τα ζώα αυτοί που έχουν κατοικίδια ζώα. Του λέμε εμείς διαφωνούμε για να γίνει το Δημαρχείο σε αυτή την περιοχή. Είναι μια περιοχή που δεν σηκώνει διοικητικό κέντρο, έχει ήδη τη Λεόντιο και είναι επιβαρημένη. Και είναι έκεντρο. Είναι στην άκρη της πόλης. Αλλά αυτό είναι η άποψή μας. Πάμε τώρα στη δική σου. Κύριε Δήμαρχε, αυτά είναι συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δήμαρχε, δεν μπορείς να κάνεις αυτό το οικόπεδο Δημαρχείο. Γιατί κύριε δεν μπορώ να κάνω Δημαρχείο, εσείς τις αντιπολίτευσεις που όλα τα ξέρετε. Γιατί κύριε, δεν έχεις χρήσης γης. Απαγορεύουν οι χρήσης γης στο συγκεκριμένο σημείο να γίνει κόπεδο. Δεν το ξέρω. Τότε τι το εισηγείσαι. Δεν έχεις συμβούλους, δεν έχεις υπηρεσίες, δεν έχεις αντιδημάρχους τεχνικών υπηρεσιών. Θα το δω, δεν είμαι σίγουρος, στο επόμενο συμβούλιο. Είχατε δίκιο. Οι χρήσης γης δεν επιτρέπουν εκεί να γίνει τέτοιο, πρέπει να περάσουν 2-3 χρόνια και να κάνουμε και να δείξουμε για να αλλάξουμε τις χρήσεις γης κτλ. Έφερα και κάτι ακόμα. Όταν αποδείχθηκε ότι εκεί δεν μπορεί να κάνει δημαρχείο, λέει τότε, σκέπτεται, θα νοικιάσω ένα χώρο. Και πάει στο Μινέτα, στη στροφή, στο μεγάλο κτίριο ασφαλιών Μινέτα, να το νοικιάσουν. 820.000 ενίκιο έναντι 280 που πληρώνουμε τώρα στο ακατάλληλο πράγματι και στα ακατάλληλα οικήματα που έχουμε. Λέει, επειδή είναι μεγάλο το νούμερο και καταλαβαίνω ότι θα γίνει τζόγος πολιτικός, ξέρω εγώ κτλ, να έχουμε τη συνένεση και των υπολείπων παρατάξεων. Κάνουν σύσκεψη παρατάξεων, δεν έχει από πουθενά συνένεση. Όχι μόνο από το Κουτελάκι, στροφή, το Βρετό, την πόλη ανάποδα, ουδείς. Το παίρνει πίσω, σου λέει, εκλογές είναι. Χθες προχθές το Δημοτικό Συμβούλιο τι κάνει. Επειδή κάτι παίζει. Επειδή κάτι παίζει. Να πάμε να νοικιάσουμε 3 ορόφους. Δηλαδή, να φύγουμε από το Δημαρχείο, να πάμε 3 ορόφους εκεί και η επόμενη Δημοτική Αρχή να μην ξέρει πού να πάει το υπόλοιπο Δημαρχείο, γιατί τους υπόλοιπους μπορεί να μην τους δίνει η Μινέτα για να πάμε σιγά σιγά εκεί ή για να πάμε αλλού. Και του λέμε και δεν περιμένεις εκλογές. Άσε να τελειώσουμε εκλογές, να εξασφαλίσουμε μία συνένεση κάπου. Όλοι λέμε ότι χρειάζεται ένα Δημαρχείο, γιατί θα πρέπει να πάμε εκεί με αυτά τα λεφτά. Υπάρχουν και άλλες ιδέες και άλλες λύσεις. Και αν δεν υπάρχουν, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί. 5 μήνες πριν από τις εκλογές θα αρχίσουμε να μεταφέρουμε το Δημαρχείο με ενίκεια των 90 και των 100.000 όροφων. Έγινε και τίποτα άλλο, βέβαια έγινε.
σκέφτηκαν να πάρουν ένα οικόπεδο πίσω από την Καθαριότητα, 400.000 ευρώ μέσα στον Άγιο Δημήτριο, για να σταθμεύουν τα αυτοκίνητα του Δήμου, τα απορριμματοφόρα, τα λεωφορεία, αυτά που δεν χωράνε στον καρά της υπηρεσίας Καθαριότητας, και πράγματι είναι έξω και πράγματι χρειάζεται ένα χώρο. Λέει, θα πάρουμε αυτό το χώρο, το βρήκαμε. Το φέρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με σφραγίδες, με εκκρίσεις, με... Του λέμε, κύριε Δημάρχη, πάλι κάνετε λάθος. Γιατί ως γνωστόν δεν είστε διαβασμένος ποτέ. Και σας παρασύρουν οι υπηρεσίες σας. Ή οι συμβουλοί σας. Τι έχεις πάλι, τι έπαθες πάλι, τι κακό κάναμε. Του λέω, δεν κάνετε κακό, καλό κάνατε. Μόνο που σε αυτό το οικόπεδο δεν επιτρέπεται από το πολεοδομικό του σχέδιο αυτοκίνητα πάνω του 1,5 τόνου. Πού θα σταθμεύετε λοιπόν τα απορριμματοφόρα και τα λεωφορεία για τα οποία το αγοράζετε. Ευνηδιασμός, κάτι πρώτη φορά. Τα θέματα έρχονται ανεπεξέργαστα. 4 μήνες μετά το πήραν πίσω. Άλλα πράγματα σκέφτηκαν, βέβαια. Από τις πρώτες μέρες, ένα νηπιαγωγείο στην Οδό Αιγαίου, εκεί που είναι σήμερα το 4ο Δημοτικό Σχολείο, σε ένα διπλανό οικόπεδο να το ενώσουν με το... Ακόμα τα αγοράζουμε και ακόμα χτίζεται το νηπιαγωγείο. Κι άλλο ένα νηπιαγωγείο σκέφτηκαν να κάνουν, στην Οδό Μηδίας, εκεί που είναι το συγκρότημα των σχολείων. Και ακόμα το περιμένουμε να το δούμε. Και θα σου πω και ένα παραλυπόμενο. Με βρήκε ένας φίλος μου, κάποια στιγμή είχαμε μια κουβέντα και μου λέει, καλά ρε παιδί μου, εντάξει, λες για τον Τζουλάκη, λες, αλλά δεν μπορείς να κρύψεις ότι ήταν ένας πολύ καλός αντιδήμαρχος παιδείας. Το απαντώ, καλύτερος. Και το εννοώ. Και το εννοώ και σήμερα. Εγώ μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Αλλά και εσύ, φίλε μου, του λέω, θα μου απαντήσεις σε κάτι. Γιατί όταν ήταν αντιδήμαρχος με δήμαρχο εμένα, κάναμε 14 σχολεία και τώρα που είναι δήμαρχος μόνος του δεν έκανε κανένα. Και ξέχασα. Ξέχασα και θα αδικήσω κάποιον δημοτικό σύμβουλο σε αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχει κάνει. Φτιάξαμε, ανακατασκευάσαμε δηλαδή τις παιδικές χαρές. Ξέρετε πόσο έχουμε δαπανήσει για τις παιδικές χαρές τα 3 τελευταία χρόνια. 1,5 εκατομμύριο ευρώ οι 12 παιδικές χαρές, το πάρτι του Κονιδάρη. Ξέρετε, από αυτή τη δαπάνη του 1,5 εκατομμύριου ευρώ προϋπολογισμού, πόσες πιστοποιήσαμε, πόσες αδειοδοτήσαμε. 4. 4. Ξοδέψαμε 1,5 εκατομμύριο και από τις 14 παιδικές χαρές πιστοποιήσαμε τις 4. Να σας πω το συγκριτικό μέγεθος. Ο νέος δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης έφτιαξε, ανάπλασε 12 παιδικές χαρές, δεν ξόδεψε μία γιατί πήρε τα λεφτά από την περιφέρεια και τις χρηματοδότησε και τις πιστοποίησε και τις 14. Ιδού το μέτρο σύγκρισης. Για να καταλάβετε τι λέμε και τι εννοούμε όταν μιλάμε για αυτά τα πράγματα. Ας πάμε όμως και σε κάτι άλλο. Αυτά είναι τα έργα λοιπόν, αυτά είναι οι δράσεις. Υπάρχουν και 2-3 θεματάκια, γιατί εγώ προσπαθώ να σας περιγράψω έτσι με παραδείγματα ενδεικτικά, αν ανέφερα θα χρειαζόμασταν εδώ συνέδριο να κάνουμε, για να σας βάλω όσο μπορώ σε ένα κλίμα. Θα πιάσω τώρα μια άλλη πλευρά, την πλευρά της ανθρώπινης, ενδεχομένως και πολιτικής ευαισθησίας, αλλά ο τόνος είναι στο ανθρώπινης. Φωτιές στο Μάτι, Ιούλιος του 23 Ιουλίου, νομίζω. Στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τις φωτιές, φοβερή και τρομερή εισήγηση, ο Δήμος θα δώσει 50.000, μπράβο Δήμαρχε, το ψηφίζουμε όλοι μαζί. Συγχαρητήρια, μπράβο. Ομόφωνα. Όσο έχουμε σήμερα, 7 Οκτωβρίου. Ποιοι τα περιμένουν ακόμα.
μεταναστευτικό πρόβλημα. Μετανάστες στο λιμάνι του Πειραιά, μετανάστες στο ελληνικό, οξυμένο πρόβλημα, 15, 2015, 2016, οξυμένο το πρόβλημα. Κάτι να κάνουμε, βέβαια, αδελφέ, και εμείς ως πόλη, κάπου να συμπαρασταθούμε, είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε πόλη προσφύγων, κάτι να κάνουμε, να βοηθήσουμε εκεί τους δημάρχους του ελληνικού, του Πειραιά, κάτι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους. Φοβερή και τρομερή εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 15, 15, 15, 15, 15, χιλιάδες, 5, 15, για σύνολο 75, θα αγοράσουμε αυτό με αυτά, αυτά, εκείνα θα κάνουν. Δήμαρχε, μπράβο σου, δήμαρχε, συγχαρητήρια. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα στην εισήγησή σου, την ψηφίζουμε αυλεπή. Όσο είδανε εσείς ένα ευρώ σε όλους αυτούς τους κακόμοιρους, άλλο τόσο το είδαμε κι εμείς. Άλλο μάλλον άλλο τόσο το είδανε κι αυτοί. Φιέστα. Δελτία τύπου να βγαίνουν. Να λένε ότι είμαστε ευαίσθητοι. Να λέμε ότι θα δώσουμε. Για να μην μας κακοχαρακτηρίζουν, αλλά μετά, όχι ότι δεν τα έχουμε. Τα έχουμε. Μα γιατί δεν τα δίνουμε? Γιατί τα ξεχνάμε. Γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες κάθε μέρα. Πώς θα γίνουμε τροχονόμοι των συμφερόντων? Η Λιαχτίδα. Η Λιαχτίδα, ξέρετε, είναι ένα σωματείο που φιλοξενεί άρρωστα παιδάκια, αυτά που από την επαρχία έρχονται να κάνουν θεραπείες χρόνιες στα νοσοκομεία, είναι από φτωχές οικογένειες και δεν έχουν που να μείνουν μαζί με την οικογένειά τους. Και λέει η κυρία Κασιμέρη, να φτιάξω μια τέτοια μονάδα. Η κυρία Κασιμέρη υπήρξε πολιτική μου αντίπαλος όλα τα χρόνια. Και έρχεται στο Δήμο και μου λέει, Δήμαρχε, μπορεί να βοηθήσεις? Τη λέω, πάρε αυτό το ακίνητο που έχουμε πάνω, το νοικιάζουμε πάνω από την 2010, 9, πάνω από τα οπτικά του Κουλμπαλόγλου. Φτιάχνει εκεί τη μονάδα της, φιλοξενεί τα παιδάκια της, μια χαρά, αισθανόμαστε ότι βοηθήσαμε σε κάτι. Μόλις ανέλαβε ο κ. Τσουλάκης, την ξεπέταξε. Πάει το ακίνητο. Πάνε τα παιδάκια. Φτού και από την αρχή. Με ίδια έσοδα. Με ίδια έξοδα. Τι τον χάλαγε αυτό? Τι τον ενοχλούσε? Πρέπει να είναι όλοι δικοί του. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή όμως, φίλοι και φίλοι της πόλης μας, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Μια Δημοτική Αρχή χωρίς ορίζοντες, χωρίς σκέψεις, χωρίς προοπτικές. Ποιο είναι το ενδιαφέρον της, λοιπόν? Θα σου πω εγώ ποιο είναι το ενδιαφέρον της. Το ενδιαφέρον της είναι η εξυπηρέτηση των ιδιοτελειών του στενού πυρήνα της διοίκησης του Δήμου. Τα παιδιά μας, τα λεφτά μας. Να μοιράζουμε υπηρεσίες απευθείας αναθέσεις με όριστους τίτλους που να μην μπορείς να ελέγξεις τι γίνεται. Τροχονόμοι απευθείας αναθέσεων αδιαφανών διαδικασιών. Ρουσφετολόγοι, απίστευτα ρουσφετολόγοι, μικρόψυχοι, αδίστακτοι, ή θα είσαι μαζί μας ή θα πεθάνεις, δεν έχει τίποτα από μας, ή θα υποταχθείς ή φύγει από μας, δεν έχει τίποτα. Έτσι προσπαθούν να επιβιώσουν, σας φαίνονται κάποια σκληρά, αλλά δεν τα είπα την πρώτη φορά, γιατί ήθελα να τα δω, τα λέω μετά από 4 χρόνια, όταν μπορώ και να τα αποδείξω. Αριστοτέχνες, τους βγάζω το καπέλο, αριστοτέχνες, φίλοι και φίλες, βιρντουόζοι, στην τέχνη της εκμετάλλευσης, της κλοπής ξένων πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι η Δημοτική, λοιπόν, Αρχή της πόλης μας. Μια Δημοτική Αρχή της αδιαφάνειας, των ίδιων συμφερόντων, του βολέματος των δικών μας παιδιών, του στενού πυρήνα, αυτών που ασκούν εξουσία. Αυτή είναι η Δημοτική Αρχή του κ. Τζουλάκη, που είναι ο μαέστρος και ο τροχονόμος όλων αυτών των συμφερόντων. Η Δημοτική Αρχή του κ. Χατζατουριάν και του πολιτιστικού οργανισμού, του πλέον αδιαφανούς, του πλέον κακοδιαχειριζόμενου. Ο κ. Χατζατουριάν μπορεί να παράγει έργο, αλλά αν μπει έλεγχος μέσα, θα τον τεινάξει στον αέρα. Θα τον τεινάξει στον αέρα. Πληρώνουμε. Πληρώνουμε 2 και 3 φορές όλα τα πράγματα.
τα πληρώνουμε με κατατμήσεις, με αδιαφανείς διαδικασίες, με αδιαφανείς προσλήψεις, χωρίς τήρηση του στοιχειώδους κανόνα του του δημόσιου λογιστικού. Πήγαμε στη Σμύρνη πέρσι, χρεώθηκαν τα λεφτά των Δημοτικών Συμβούλων και στο Δήμο που μας έβγαλε στα εισιτήρια και μετά χρέωσε άλλους 15 Δημοτικούς Συμβούλους και στον πολιτιστικό οργανισμό. Χρεώνει εκδηλώσεις που δεν γίνονται. Εκδηλώσεις που αναλαμβάνουν να κάνουν εκδηλώσεις μπαλέτου τουριστικά γραφεία. Αναθέτησε γραφεία στο ίδιο γραφείο που αναθέτει ξεναγήσεις, δημιουργική απασχόληση, επαφή με τη Σμύρνη. Στο ίδιο γραφείο αναθέτει μειοκτονίες. Γιατί αλλού πάνε τα λεφτά. Γιατί το δέχεστε, τι κάνατε? Θα το δείτε πολύ σύντομα. Θα το δείτε πολύ σύντομα. Εγώ έχω μάθει την πολιτική, αλλιώς δεν την έχω μάθει, με δικαστήρια. Άλλοι μου κάνουν δικαστήρια. Εγώ έχω μάθει να τα λέω και να σας κοιτάω στα μάτια. Και όχι να φέρνω τους εισαγγελείς. Αν δεν τον κρίνουν οι πολίτες, τι να τον κάνω εγώ τον εισαγγελέα? Είναι η δημοτική αρχή και ο κύριος Χατζατουριάν που πληρώνει το Μαρκόπουλο για 2 συναυλίες 19.000 ευρώ και κάνει πολύ καλά, με διοργανωτή της συναυλίας τον κύριο Τάδε, στον οποίο όμως παραχωρεί και τα εισιτήρια των 2 συναυλίων για να τα πάρει ένας τρίτος φίλος του κ. Χατζατουριά. 2 εταιρείες που έχουν την ίδια έδρα στο Βίρονα και που καμία σχέση δεν έχουν με τη συναυλία. Σας λέω παραδείγματα, δεν πάω τα πω όλα. Πήγαμε στη Σμύρνη, πληρώσαμε τον Ταλάρα να πάμε και κάναμε μια πάρα πολύ ωραία συνεκδήλωση με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σμύρνης. Μάλιστα, μας είδε ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο, το είπαμε, σύσφιξη σχέσεων με τη Σμύρνη. Μπράβο, το χειροκροτήσαμε, το ψηφίσαμε. Ήρθε η ώρα να ανταποδώσουν οι Τούρκοι, ο Δήμαρχος της Σμύρνης, την επίσκεψη. Πληρώνουμε εμείς πάλι την ορχήστρα τους για να έρθει. Πληρώσαμε εμείς για να πάμε τα δικά μας, πληρώνουμε και για να έρθουν τα δικά τους. Για να τα πάμε στο Ηρώδιο, μπράβο. Θα είναι ο Δήμαρχος της Σμύρνης? Όχι. Μας έφτισε. Θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο της Σμύρνης αφού εκδήλωση σύσφυξη σχέσεων? Όχι. Τα 50 όμως 50 στη Συμφωνική Ορχήστρα, μάλιστα. Ποιος είναι ο διοργανωτής? Ο κ. Φρύμης. Entertainment Limited. Μπούδου μπούδου. Αυτός θα εισπράξει τα λεφτά του Ηρωδίου αν γινόταν η συναυλία. Και ο Δήμος θα πληρώσει τη Συμφωνική Ορχήστρα. Και όταν δεν έγινε η συναυλία, γιατί ήταν ασφαλισμένη όμως και πήραμε τα λεφτά, εκτός της ασφάλειας ήταν τα 50 του Δήμου για τη Συμφωνική Ορχήστρα. Αυτά είναι τα πάρτι. Είναι η Δημοτική Αρχή του κ. Κονιδάρη, των παιδικών χαρών. Του κ. Κονιδάρη που πουλάει τα προϊόντα του μαγαζιού του στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου. 3.500 ευρώ catering για μία παιδική γιορτή στην Εθνική Στέγη. Κονιδάρης. Είναι ο φόβος και ο τρόμος των μαγαζιών. Είναι αυτός που κυνηγάει τα περίπτερα και τους ψιλικατζίδες και το 1 τετραγωνικό τους καλεί και 2 που μπορεί να κάνουν παράβαση ψιλικατζίδες της γειτονιάς. Δεν λέω εγώ για την πλατεία, για τα λεφτά. Λέω εγώ για τους φτωχοδιάβολους των περιφερειών της πόλης μας, 5 και 6.000 ευρώ για να αυτοικανοποιείται ότι είναι αυστηρός, για να τον φοβούνται, για να τον παρακαλούν, για να διαχειρίζεται το κόμπλεξ του. Είναι η Δημοτική Αρχή του κ. Κρικρή που θέλει να είναι παράδειγμα και για τους νέους ανθρώπους, που τριγυρίζει τα κόμματα και τα αλλάζει σαν τα πουκάμισα. Στα 29 του προλαβαίνει και αλλάζει κόμματα και ήθελε να πάει και στην κυβέρνηση για να γίνει Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής. Ήμασταν Πασόκ, πήγαμε στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, σύμβουλοι του Πελεγκρίνη, έφυγε ο Πελεγκρίνης, φύγαμε και εμείς, ξαναγυρίσαμε στο Πασόκ,
Ψηφίσαμε για τη Φόφη και τον Καμίνη. Μας είπε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάμε ψηφιακή πολιτική. Πήγαμε ψηφιακή πολιτική. Το παράδειγμα για τους νέους ανθρώπους. Πώς επιβιώνουν οι χαμελέοντες. Γιατί αν είσαι χαμελέον από τα 29 σου, αν σε αυτή την ηλικία δεν έχεις αρχές και αξίες, τότε είσαι πολύ επικίνδυνος. Αν αύριο σου δώσουν εξουσία. Δεν θα σας μιλήσουμε για το δικό μας το έργο. Το δικό μας το έργο το βλέπετε. Φίλοι και φίλες, όλοι εσείς που ζείτε σε αυτή την πόλη, αν νιώθετε αυτή η πόλη είναι καλή, αν νιώθετε αυτή η πόλη είναι λειτουργική, είναι μια συμπαθητική πόλη συγκρινόμενη με άλλους δήμους, είναι μια πόλη με δίκτυα, με υποδομές, με υπηρεσίες, με εξυπηρέτηση του πολίτη, αν νιώθετε καλά, αν νιώθετε περήφανα, που είστε πολίτες αυτής της πόλης, γιατί ξέρετε, μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από το πόσο πράσινο έχει. Και το ψυχικό και η φιλοθέα έχει πολύ πράσινο. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μένω εκεί, γιατί είναι υπνούπολη. Γιατί δεν έχει ζωή, γιατί δεν έχει νιάτα, γιατί δεν έχει κίνηση, γιατί δεν έχει πλατείες, γιατί δεν έχει κοινωνικοποίηση. Θέλουμε μια πόλη που να είναι ισόρροπη. Να τα έχει όλα, χώρους για όλους. Να επικοινωνούμε, να περνάμε καλά σε αυτή την πόλη. Αν πιστεύετε ότι κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά έχει η πόλη μας που το 2013 βγήκε πρώτη πόλη του Λεκανοπέδιου σε γκάλοπ μεταξύ 14 σημαντικών δήμων του Λεκανοπέδιου σαν την καλύτερη πόλη για να ζεις. Αυτό έχει ονοματεπώνυμο. Συγγνώμη. Αλλά αυτό έχει ονοματεπώνυμο, δεν είναι ουδέτερο. Έχει ονοματεπώνυμο, ανεξάρτητη δημοτική κίνηση, νέα Σμύρνη, ποιότητα ζωής, αυτινής δημιούργημα είναι. Σε αυτόν λοιπόν τον συνδυασμό, σε αυτόν τον συνδυασμό σας ζητώ να δώσετε τη δυνατότητα να συνεχίσει από εκεί που ξεκίνησε. Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Και αν δεν σας διαψεύσαμε, τότε που ήμασταν άπειροι, το 1998-99, τώρα να είστε πολλαπλά βέβαιοι, ότι όχι μόνο δεν θα σας διαψεύσουμε, αλλά θα σας εκπλήξουμε κιόλας. Φίλοι και φίλες, εγώ πολιτικά που κάμισα δεν άλλαξα. Ούτε άλλα ρούχα από αυτά που φορούσα το 98 φοράω μεταφορικά. Δεν πήγα ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Δεν ξεστράτησα από αυτό που είχα στο μυαλό μου προκειμένου να επιβιώσω πολιτικά. Αντίθετα, πολεμήθηκα στα τελευταία χρόνια ακόμα και από τις πολιτικές δυνάμεις που με στήριζαν. Και πολεμήθηκα για ένα λόγο. Πολεμήθηκα γιατί δεν είμαι και δεν ήμουν ούτε διαχειρίσιμος, ούτε χειραγωγήσιμος. Εγώ δεν χορεύω στα ταμπούρλα που άλλοι χτυπούν και θέλουν τους δημάρχους να χορεύουν ως μαϊμούδες. Εγώ χορεύω στα ταμπούρλα εκείνα που πιστεύω ότι ο χορός θα είναι προς το συμφέρον της πόλης μου και όχι του κόμματός μου. Αυτό βέβαια το καταλαβαίνετε ότι δεν είναι αρεστό. Δεν είναι αρεστό για αυτούς που αναπνέουν όχι τον αέρα της κοινωνίας, αλλά που αναπνέουν μέσα από το παραμορφωτικό, δοκιμαστικό σωλήνα στον περιορισμένο αέρα του, τα κομματικά δηλαδή επιτελεία. Παραμένω λοιπόν σταθερός και παραμένει σταθερός και όλος ο συνδυασμός. Δεν ζητάμε χρήσματα. Δεν ζητάμε στηρίξεις. Δεν τις θέλουμε. Θα πορευθούμε ανεξάρτητα μέχρι το τέλος
αυτών των εκλογών, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Γιατί, φίλοι και φίλες, το δικό μας κόμμα, από τότε που μας επιφυλάξατε την ύψιστη τιμή για ένα πολίτη αυτής της πόλης, που είναι η τιμή του να είναι δήμαρχός σας, το κόμμα του είναι ένα. Είναι η πόλη της Νέας Μύρνης. Και κάποιος που θα μας ακούσει σήμερα να λέμε ότι το κόμμα μας είναι η Νέα Σμύρνη, παρά το γεγονός ότι πρέπει να σημειώσω ότι σεβόμαστε απόλυτα, απόλυτα την διαδρομή και την ιστορία του κάθε πολιτικού χώρου. Απόλυτα. Θα πει κάποιος ότι αυτό μπορεί να είναι και απολύτικο. Τι θα πει είστε το κόμμα της Νέας Σμύρνης? Αποφεύγετε να μας πείτε κάτι? Όχι, φίλοι και φίλες. Δεν είναι απολύτικο. Είναι βαθιά πολιτικό. Και είναι βαθιά πολιτικό γιατί η αυτονομία και η ανεξαρτησία των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης από κυβερνητικούς και κομματικούς εναγκαλισμούς αποτελεί τον πυλώνα, αποτελεί την πεμπτουσία της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αν αυτό, η ανεξαρτησία και η αυτονομία της, πρέπει να συνδυάζεται κιόλας με τις αρχές της εγκύτητας και με τις αρχές της επικουρικότητας. Και η αρχή της εγκύτητας είναι η αρχή εκείνη που λέει ότι εγώ είμαι ο εγκύτερος ως Δήμος στο πρόβλημα, στη Λακούβα, στον Πένοντα, στο σχολείο, στον παιδικό σταθμό. Η αρχή της εγκύτητας είναι ότι εγώ έχω αρμοδιότητα. Δεν έχει ο Υπουργός από τον 7ο όροφο του Υπουργείου να λύσει το πρόβλημα του παιδικού σταθμού. Και η αρχή της επικουρικότητας, που είναι η αρχή ότι οι Δήμοι πρέπει να επικουρούν το κράτος στην άσκηση των δημόσιων πολιτικών τους. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να είσαι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν είμαστε ένας συνδυασμός ανεξάρτητος, ένας συνδυασμός νεοσμυρνιώτικος, ένας συνδυασμός αυτοδιοικητικός και ένας συνδυασμός, και αυτό προσέξτε το, ένας συνδυασμός που την ώρα που έχει ανοιχτές τις αγκάλες για τους προοδευτικούς πολίτες αυτής της πόλης, την ίδια στιγμή έχει ανοιχτές τις αγκάλες του και για τους συντηρητικούς πολίτες αυτής της πόλης, γιατί το ενοποιητικό στοιχείο μας δεν είναι το προοδευτικός και συντηρητικός, είναι το πρόγραμμά μας για το αύριο της πόλης μας. Εκεί ζητούμε τη σύγκληση και όχι στο τι ψηφίζει ο καθένας στην κάλπη των βουλευτικών εκλογών. Και εμείς, φίλες και φίλοι, θέλουμε να φτιάξουμε, να συνεχίσουμε, αν θέλετε, την πορεία μας για να υπηρετήσουμε την αντίληψη ότι θέλουμε μια πόλη ζεστή, φιλική, μια πόλη ανθρώπινη, νεανική, ζωντανή, φωτεινή. Δεν ξέρω πόσο τα καταφέρνουμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος μας. Πόλη της αλληλεγγύης. Πόλη που θα δίνει το χέρι της ο Δήμος στον οικονομικά αδύνατο συνάνθρωπό μας για να μην τον αφήσει μόνο του. Μια πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμού και της εκπαίδευσης. Μια πόλη των δομών και των σύγχρονων υποδομών. Εμείς δεν λέμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες όπως κάνει η σημερινή δημοτική αρχή, αλλά θέλουμε μια πόλη που να αναπτύσσεται με τις αρχές της ήπιας και αηφόρου ανάπτυξης, με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με τις αρχές του ισχυρού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μα πάνω απ' όλα, μα πρώτα απ' όλα, η στροφή δική μας το 2019, αν οι πολίτες μας δώσουν την δυνατότητα να ασκήσουμε δημόσιες πολιτικές, οι αιχμές μας θα είναι δύο. Μπορεί να κάνουμε σε όλη την γκάμα
των αρμοδιοτήτων μας παρεμβάσεις, αλλά οι αιχμές μας θα είναι δύο. Θα είναι η κοινωνία. Θα είναι οι πολίτες που δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Και δεν θα είναι μόνο με οριζόντιες πολιτικές, θα είναι και με κάθετες πολιτικές. Θα πάμε στο κάθε σπίτι και θα δούμε τι πρόβλημα έχει αν έχει. Και θα αντιμετωπίσουμε ad hoc εκείνο το πρόβλημα και όχι περιμένοντας οριζόντιες πολιτικές για να αντιμετωπιστεί και αν χρειαστεί. Γι' αυτό το πράγμα που σχεδιάζουμε και είναι τομή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Να συγκρουστούμε και με το κράτος, το οποίο θα μας λέει ότι είναι έξω από τα όρια των θεσμικών μας δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων, θα τα βάλουμε και με αυτό. Και αυτό, προσέξτε, μπορεί να σας φανεί υπερφύαλο. Δεν είναι όμως. Δεν είναι όμως. Και σας το λέω, δηλαδή δεν σας το έλεγα, σας το λέω γιατί το έχουμε δοκιμάσει, κυρία Ιακωβάκη. Γιατί όταν με τη Μαρίνα κάναμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου, τα κοινωνικά παντοπολία επιτρέπονταν από τον νόμο. Αυτό που δεν επιτρέπονταν ήταν οι Δήμοι να προμηθεύονται τρόφιμα για να αποδίδουν σταθερή ποσότητα τροφίμων κάθε μήνα στις δικαιούχες οικογένειες. Αυτό απαγορεύονταν. Έπρεπε να στηριχθούν τα τρόφιμα στην ελεημοσύνη, στη φιλανθρωπία ή και στην αλληλεγγύη των πολιτών μόνο. Και εμείς είπαμε, αυτά θα υπάρξουν, αλλά σε αυτά θέλουμε να προσθέσουμε και εμείς με τα δικά μας λεφτά, με τους ίδιους πόρους του Δήμου, και άλλα τρόφιμα, να είναι αξιόλογο το πακέτο που θα παίρνει ο δικαιούχος. Τότε απαγορευόταν. Πετύχαμε όμως και έγινε κατοχύρωση θεσμική και συμπεριληφθήκε στον νόμο και στις αρμοδιότητες τοπικής αυτοδιοίκησης. Με αυτό το θάρρος σας το λέω. Αλλά και το δεύτερο, φίλοι και φίλες, και θα με συγχωρήσετε, θα είναι η νεολαία. Θα πρέπει να ξαναδούμε τα μάτια αυτής της πόλης, θα πρέπει να ξαναδούμε τα θέματα αυτής της πόλης με τα μάτια των νέων ανθρώπων. Να ξαναδιαβάσουμε την πόλη, να την αναγνώσουμε πάλι με τα μάτια του 25, του 22, του 30 και να μπορέσουμε σε εξαντλητική κουβέντα μαζί του να δούμε ποιες πολιτικές χρειάζεται ο Δήμος να ασκήσει για να μπορεί να ικανοποιεί και τις ανάγκες αυτής της γενιάς. Στον ελεύθερο χρόνο της, στην εκπαίδευσή της, στις δυνατότητές της να σπουδάσει, στις δυνατότητές της να βρει εργασία. Και εκεί θα είναι η δεύτερη μεγάλη τομή του δικού μας προγράμματος. Με αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας που είναι πλέον επίκαιρο και ψηφισμένο, θα διαμορφώσουμε πολλές οι σημαντικές θέσεις εργασίας στο Δήμο μας, όχι μονίμων υπαλλήλων, συνεργατικές θέσεις μέσα από το καθεστώς της κοινωνικής οικονομίας και το κίνσεπ για αυτούς τους νέους που θα θέλανε τα εφόδια για να ξεκινήσουμε κάτι δικό τους, να τους δώσουμε δουλειές. Γιατί να βάφουν τα σχολεία μας οι εργολάβοι? Γιατί να μαζεύουν την ανακύκλωση οι ιδιώτες? Γιατί να βγάζουν τα γκράφιτι αυτοί που προσλαμβάνουμε για να μας παρέχουν υπηρεσίες και όχι οι πολίτες αυτής της πόλης, αφού δικά τους είναι τα λεφτά? Έτσι το σκεφτόμαστε. Αλλά δεν θα πούμε πολλά. Φτάνουμε προς το τέλος. Δεν θα σας κουράσουμε. Αλλά δεν θα τα πούμε και για έναν άλλο λόγο. Γιατί φοβόμαστε ότι είναι πολύ νωρίς και ότι θα μας αντιγράψουν. Σας υποσχόμαστε όμως. Έχουμε πικρή πείρα. Δεν την ξαναπατάμε άλλη φορά. Σας υποσχόμαστε όμως ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές, εκεί κοντά στο Δεκέμβρη ή το Γενάρη, αφού πρώτα με άλλους τρόπους και η τεχνολογία μας τους δίνει, επικοινωνήσουμε μαζί σας για να καταθέσετε κι εσείς τις δικές σας συμβολές σε αυτήν τη διαδικασία συγκρότησης και εκπόνησης ενός προγράμματος δημοτικής δράσης, το οποίο θα έχει τομές
θα είναι καινοτόμο. Σας το λέω εγώ που έχω κάνει 5 τέτοια προγράμματα. Το 6ο θα είναι καινοτόμο. Θα είναι διαφορετικό. Γιατί πολλές φορές και από τη θέση της αντιπολίτευσης που χρειάζεται να καθίσεις, μπορείς να δεις καλύτερα πράγματα που όταν είσαι πάνω δεν τα βλέπεις. Και τώρα φίλοι και φίλες, καθώς πηγαίνουμε προς το τέλος της συνάντησής μας, θέλω να μου επιτρέψετε μια πολύ καθαρή εξήγηση με όλο το σεβασμό προς εσάς. Και αυτή την εξήγηση θέλω να τη λάβετε εξαιρετικά σημαντικά υπόψη σας. Θέλω να την αξιολογήσετε πολύ, πάρα πολύ, περισσότερο από όσα σας είπα προηγούμενα στην κρίση σας. Θα σας την πω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Δεν πάσχουμε από έλλειψη εξουσίας. Δεν μας λείπουν οι καρέκλες και θέλουμε να ξανακάψουμε εκεί. Τις είχαμε, τις παραχωρήσαμε, καθίσαμε και δίπλα, γίναμε και στρατιώτες, γίναμε και στρατηγοί, και αν δεν ξέρεις να είσαι στρατιώτης, δεν μπορείς να γίνεις στρατηγός. Δεν πάσχουμε λοιπόν από έλλειψη εξουσίας. Την ζήσαμε. Μας τιμήσατε, την τιμήσαμε και σας έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές για αυτή την απλόχωρη παραχώρησή σας. Είμαστε πλήρεις, είμαστε γεμάτοι στα τόσα χρόνια που είμαστε στο Δήμο. Κάνω μια παρένθεση για να σας πω και να ολοκληρώσω αυτό που θέλω με προσοχή να ακούσετε, ότι ο κύριος Τσουλάκης στις εκλογές του 2014, στις προεκλογικές του ομιλίες, έλεγε «Εγώ δεν χρωστώ σε κανέναν τίποτα». Δηλαδή, ότι είναι τόσο αυτοδημιούργητος που δεν οφείλει σε κανέναν τίποτα. Εγώ και τότε, αλλά πολύ περισσότερο και τώρα, σας λέω ότι είναι τόσο μεγάλη η τιμή, που μας έχετε κάνει, που εγώ αιωνίως νιώθω υποχρεωμένος και ότι χρωστάω και εγώ και συνεργάτες μου όλοι πάρα πολλά σε όλους εσάς. Και από καρέκλες, αλλά για ακούστε το αυτό, μας πειρ πολύ ως κίνητρο η απόλυτη συνειδητοποίησή μας ότι έχουμε ακόμα τεράστια περιθώρια δημιουργικής έμπνευσης για να σχεδιάσουμε πολιτικές και δράσεις γι' αυτό το Δήμο και απέναντί μας έχουμε άδεια πουκάμισα. Και αν σε αυτή την όρεξή μας, σε αυτή την διαβολεμένη μας όρεξη που σας το είπα και στην αρχή, προσθέσετε την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητά μας όταν ασκούμε διοίκηση στο Δήμο, και αν μάλιστα και αυτή την αποτελεσματικότητα τη συνδυάσετε με το ρομαντισμό του οράματός μας που καθοδηγεί το ρεαλισμό των πράξεών μας, τότε θα έχετε να κάνετε με ένα εκρηκτικό μείγμα. Αυτό λοιπόν το εκρηκτικό μείγμα,
αυτό το μείγμα σας καλούμε να του δώσετε τη δυνατότητα να εκφραστεί μέσα από τη νέα Δημοτική Αρχή. Αφήστε τους ιδιωτελείς, αφήστε τους ρουσφετολόγους, αφήστε τους οικονομισάριους και τους τροχονόμους της εξυπηρέτησης το ίδιο, τον ίδιο συμφερόντων. Θα σας το πω, επειδή λέω πολλούς χαρακτηρισμούς και μπορεί να κουράζω, θα σας το πω με ένα λόγο. Για αυτούς η πόλη μας, εσείς οι πολίτες, γιατί οι πολίτες αποτελούν την πόλη, η πόλη μας δεν είναι σκοπός. Για αυτούς, λέω, η πόλη μας δεν είναι σκοπός, είναι μέσον. Και σε αυτό το σημείο ακριβώς, και σε αυτό ακριβώς το σημείο είναι η δική μας τομή, η δική μας διαφορετικότητα. Αυτό που εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε διαφορετικά και λέμε ότι είμαστε διαφορετικοί, είναι ότι σε εμάς σκοπός μας είναι η πόλη και τα μέσα, αυτά τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος. Αφήστε τους λοιπόν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, δώστε μας τη δύναμη, δώστε μας την εξουσιοδοτική σας ικανότητα να σχεδιάσουμε μαζί τις επόμενες μέρες το αύριο της πόλης μας. Πιστέψτε ότι θα είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είναι σήμερα. Η αλλαγή στο Δήμο το 2014 θα μπορούσε και να δώσει προστιθέμενη αξία. Δεν έδωσε όμως, φίλοι και φίλες, το βλέπετε γύρω σας. Δεν έδωσε προστιθέμενη αξία. Κλείστε λοιπόν αυτή την ανούσια παρένθεση. Κλείστε αυτή την αποτυχημένη δοκιμή. Άλλωστε, όλοι μας έχουμε δικαίωμα να κάνουμε λάθη και εγώ έχω κάνει τα περισσότερα από όλους σας. Και το μεγαλύτερο λάθος από όλα αυτά, γιατί υπήρξαν πολλά, αλλά σας είπα, εγώ είμαι άνθρωπος του πάθους και της φωτιάς και όχι της επιφύλαξης, είναι ότι εμπιστεύτηκα ανθρώπους που καταχράστηκαν την εμπιστοσύνη. Αλλά το δίσεξα μαρτάνιν, βουκανδροσοφού. Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε μπροστά με τη Νέα Σμύρνη, με εσάς όλους, με εμάς, ξανά μπροστά για μια νέα πορεία, για μια νέα θητεία. Και θέλω να ξέρετε ότι σε αυτή την πορεία μέχρι τις εκλογές όλα τα στελέχη του συνδυασμού μας έχουν κατάσαρκα ένα ιερό και ένα ευλογημένο φυλαχτό. Είναι η αγάπη και η εκτίμησή σας που είναι διαχρονική και που θα μας βοηθήσει να πορευτούμε μέχρι τη νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.